Αυτή την ώρα στο Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ένας στρατηγός διαγράφει από τις οργανωτικές του καταστάσεις ένα τάγμα. Λίγο πιο πίσω από το μέτωπο ένας λογιστής κάνει τη σούμα. Μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Οι μέτοχοι βλέπουν τα μερίσματά τους να αυξάνονται. Στην άλλη πλευρά του μετώπου, ο πόλεμος φέρνει μια έκταση ίση με τη Θεσσαλία και δύο βιομηχανικές περιοχές, όσο τα Ινόφυτα μαζί με τη βιομηχανική ζώνη του Βόλου. Ένας ηλικιωμένος σκέφτεται ότι κάποτε ζούσαν όλοι μαζί. Τα καραβάνια των προσφύγων συνεχίζουν, όπως και 100 χρόνια πριν, στη Μικρά Ασία. Τώρα απλά σε ένα διαφορετικό έδαφος, πάντα στο πλαίσιο ενός υπεριαλιστικού πολέμου. Στους σημερινούς, όπως και στους τότε υπολογισμούς, δεν μετράνε οι νεκροί και οι απώλειες. Η μικρασιατική εκστρατεία, όπως και οι υπεριαλιστικές συγκρούσεις που συμβαίνουν σήμερα όπου γης, είναι ένα από τα ιστορικά γεγονότα τα οποία μας φέρνει στο μυαλό μας εικόνες. Τους πρόσφυγες στο λιμάνι της Σμύρνης, τη Σμύρνη να καίγεται. Τη ζωή των προσφύγων στις παραγκουπόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Την εξαθλίωση, τη φτώχεια, την ανάκαμψη του πολιτισμού αυτών των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Το ερώτημα βέβαια τότε όπως και σήμερα είναι τι φταίει για όλα αυτά. Από πού ξεκίνησαν όλα αυτά. Πολλές φορές και σήμερα γίνονται αφιερώματα για τη μικρασιατική εκστρατεία, αλλά ουσιαστικά και τις συνέπειές της, αλλά η όλη ανάλυση της κυρίαρχης ιστοριογραφίας μένει μόνο στον πόνο, στη θλίψη που προξένησε, στις χαμένες πατρίδες. Δεν μπαίνει καθόλου το ερώτημα τι προξένησε την εκστρατεία και την καταστροφή, δεν μπαίνει καθόλου το ερώτημα αν θα μπορούσε να υπάρξει ένας άλλος δρόμος, τουλάχιστον για τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Από αυτά τα δύο ερωτήματα, από την προσπάθεια για να απαντηθούν αυτά τα δύο ερωτήματα, ξεκινά η έκδοση επιμέλειας τμήματος ιστορίας που παρουσιάζουμε σήμερα, η οποία δεν φιλοδοξεί απαραίτητα να καλύψει όλα τα ιστορικά κενά της περίοδου, αλλά κυρίως προσπαθεί να βοηθήσει τον αναγνώση και την αναγνώστρια να δει πίσω από τη βιτρίνα της κυρίαρχης ιστοριογραφίας. Να δει δηλαδή πώς ξεκίνησαν όλα. Πώς ξεκίνησαν λοιπόν όλα, αν κάποιος διαβάσει τη συντριπτική πλειοψηφία των μαρτυριών των πάνω από 5.500 προσφύγων που έχει συγκεντρώσει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, θα δει ότι εκεί γίνεται αναφορά για μια αρμονική συμβίωση των ανθρώπων του Μόχθου, μουσουλμάνων, χριστιανών και Εβραίων, στα εδάφη της Οθωμανικής Ανθρωποκρατορίας. Άνθρωποι με το ίδιο άγχος για την καθημερινότητα, που πήγαινε ο ένας στις γιορτές τους άλλους, με τις ίδιες ελπίδες και όνειρα για το μέλλον των παιδιών τους. Τι συνέβη λοιπόν και είχαμε αυτή την τόσο μεγάλη σύγκρουση, τι οδήγησε σε αυτές τις σφαγές. Η αλήθεια είναι ότι τότε όπως και σήμερα ποτέ αυτές οι συγκρούσεις δεν ξεκινούν από τους ανθρώπους του Μόχθου. Έτσι και τότε δεν ξεκίνησαν, αν θέλετε, από τους κάτω της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξεκίνησαν από τους πάνω. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, οι Έλληνες βιομήχανοι, έμποροι και τραπεζίτες έκαναν χρυσές δουλειές στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 8 στα 10 εργοστάσια με πάνω από 10 εργάτες άνοικαν σε Έλληνες ή Αρμένιους. Οι περίφημοι τραπεζίτες του Γαλατά, αυτοί δηλαδή που δάνειζαν και την ίδια την αυτοκρατορία και τον Σουλτάνο, ήταν κυρίως ελληνικής, αρμένικης ή εβραϊκής καταγωγής. Όλη αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη και η διάδοση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και εν τέλει κυριαρχία τους στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει και την σταδιακή αμφισβήτηση του επικοδομήματος μιας φεουδαρχικής αυτοκρατορίας, δηλαδή την εξουσία του Σουλτάνου. Βαθμία λοιπόν άρχισε να διαμορφώνεται η τουρκική αστική τάξη, η οποία διεκδικούσε
να ανατρέψει την εξουσία του Σουλτάνου και να αντικαταστήσει την αυτοκρατορία με ένα πολυεθνωτικό αστικό κράτος, όπως τα κράτη τα καπιταλιστικά της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι έχουμε την Επανάσταση των Νεότουρκων που επικρατεί το 1908 και αρχικά οι Νεότουρκοι είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι με τις αστικές τάξεις των άλλων εθνοτήτων της αυτοκρατορίας. Αυτό έχει να κάνει και με μια ιδιοτυπία της τουρκικής αστικής τάξης, με το γεγονός δηλαδή ότι οι Νεότουρκοι δεν ήταν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι της βιομηχανικής, της εμπορικής ή άλλης αστικής τάξης, αλλά ήταν σε αρκετές περιπτώσεις αστεί διανοούμενοι ή κρατικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί στα καπιταλιστικά κράτη της Δύσης, από όπου και εμπνεύστηκαν το μετασχηματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα καπιταλιστικό κράτος. Όμως στη συνέχεια ήρθαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι δεν στέγησαν απλά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών της εδαφών. Το κυριότερο ήταν ότι έδωσαν το έναυσμα για τον ανταγωνισμό των βαλκανικών αστικών εθνικισμών, όπου κάθε βαλκανικό αστικό κράτος προσπαθούσε να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε αλλάζει και η στάση των Νεότουρκων. Γι' αυτό ίσως και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης λέει ότι μέχρι το 1914 οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είχαν να αντιμετωπίσουν κάποια ιδιαίτερη δίωξη ούτε από τους οπαδούς του Σουλτάνου, αλλά ούτε και από τους Νεότουρκους. Λέει συγκεκριμένα, οι Ελληνοορθόδοξοι μικρασιατικοί πληθυσμοί δεν διέτρεχαν κάποιο άμεσο κίνδυνο από αντίπαλους εθνικισμούς ή από τις Οθωμανικές αρχές. Και φυσικά ο Βαλκανικός πόλεμος ήταν μόνο το προήμιο του μεγάλου πολέμου, όπως ονομάστηκε από τους ιστορικούς και τις δημοσιογράφους της εποχής, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου περιέπλεξε τις αντιθέσεις των Βαλκανικών κρατών με τη σύγκρουση δύο αντίπαλων υπεριαλιστικών συμμαχιών, των κεντρικών δυνάμεων και της Αντάρ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τάχτηκε με το μέρος των κεντρικών δυνάμεων. Από την άλλη πλευρά, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, οι δυνάμεις της Αντάρ μοίρασαν και ξαναμοίρασαν αρκετό καιρό πριν τελειώσει ο πόλεμος, με φανερές και μυστικές συμφωνίες και πρωτόκολλα, τα εδάφη που θα έπαιρναν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε περίπτωση που θα έχαναν οι κεντρικές δυνάμεις. Ποιοι διεκδικούσαν εδάφη στην περιοχή? Φυσικά ήταν η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία οι κύριοι ανταγωνιστές στην περιοχή. Όμως, εδάφη διεκδικούσε και ο παραδοσιακός ανταγωνιστής της αυτοκρατορίας στην περιοχή, δηλαδή η Τσαρική Αυτοκρατορία, και από ένα σημείο και έπειτα και το Βασίλειο της Ιταλίας, το οποίο είχε μια εξωτερική πολιτική στη βάση της οποίας ήθελε να ελέγξει εμπορικά το χώρο της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και κατά συνέπεια να έχει και κτίσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Φυσικά όλοι θέλανε το μέγιστο, όμως η πίτα ήταν δεδομένη. Έτσι μοίραζαν και ξαναμοίραζαν. Και εδώ δεν μπορούσαν οι ίδιοι οι σύμμαχοι της Αντάρ να λήξουν μεταξύ τους τι ακριβώς θα έπαιρναν στην περίπτωση της νίκης. Ταυτόχρονα υπόσχονταν ελευθερία και ανεξαρτησία σε άλλους λαούς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εδώ των Βαλκανικών, των Αραβικών λαών, για να δούμε πώς ακριβώς αντιλαμβανόντουσαν την αυτοδιάθεση των εθνών οι υπεριαλιστές της εποχής και πώς τους χρησιμοποιούσαν, όπως και τους χρησιμοποιούν και σήμερα, διάφορες εθνότητες ή μειονότητες για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Οι αραβικοί λαοί κλήθηκαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία να εξεγερθούν ενάντια στην εξουσία του Σουλτάνου, κάτι που έκαναν. Μετά την νίκη όμως των δυνάμεων της Αντάρ, έναντι της ανεξαρτησίας που τους είχαν υποσχεθεί, έγιναν απικίες των Βρετανών και των Γάλλων τα αραβικά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και όταν οι Άραβες πλέον ξεσηκώθηκαν ενάντια σε αυτόν τον απικισμό, είχαν να αντιμετωπίσουν πλέον τα όπλα όχι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά των Βρετανών και των Γάλλων.
Τι συνέβαινε την ίδια περίοδο στη χώρα μας, οι ελληνικές αστικές πολιτικές δυνάμεις διχοτομήθηκαν με επίκεντρο το ποια υπεριαλιστική συμμαχία θα έπρεπε να ακολουθήσουν στον πόλεμο, θεωρώντας όμως και οι δύο ότι η επιλογή της συμμαχίας είχε να κάνει με τα ωφέλη από το μοίρασμα, το μεταπολεμικό μοίρασμα της υπεριαλιστικής λίας. Ένα άλλο ζήτημα που επηρεάζει έντονα την εργατική λαϊκή συνείδηση είναι ο σημερινός αρνητικός συσχετισμός υπέρ της καπιταλιστικής εξουσίας, ειδικά στις μέρες μας, που φαντάζει περισσότερο συμπαγής και αίτητη λόγω των υπεριαλιστικών συμμαχιών, της παρουσίας στρατιωτικών βάσεων και τόσο άλλα. Αυτή η κατάσταση συχνά γεννά μια ιτοπάθεια. Άλλοτε πάλι γεννά ένα αίσθημα, ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας, ότι να, εμείς έχουμε επιλέξει τη σωστή συμμαχία, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, που λέει ο Μητσοτάκης, έχουμε ισχυρούς συμμάχους και αυτοί θα μας προστατεύσουν. Για να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλοι, πρόκειται για ουτοπία. Η Μικρασιατική Εκστρατεία αποδεικνύει ακριβώς ότι οι συμμαχίες ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη είναι λυκοσυμμαχίες, αλλάζουν όταν αλλάζουν οι συσχετισμοί δύναμης και φυσικά αυτός που πρώτα μπορεί να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του και να αλλάξει τις συμμαχίες του είναι ο πιο ισχυρός και όχι ο αδύναμος. Αυτό συνέβη και στην περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Η Γαλλία και η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν αυτές που άλλαξαν εν μέσω της εκστρατείας την πολιτική τους και όχι το ελληνικό αστικό κράτος. Το ίδιο συνέβη δεκαετίες αργότερα στην Κύπρο και το ίδιο ταλανίζει μέχρι και σήμερα την ελληνική καπιταλιστική εξουσία ως προς τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας, η οποία είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, ακριβώς διότι γνωρίζει ότι ιστορικά και σήμερα το ΝΑΤΟ πάντα επιθυμώντας να κρατήσει την Τουρκία στη δικιά του συμμαχία είναι ικανό, φυσικά όταν λέμε το ΝΑΤΟ, όχι το ΝΑΤΟ σαν οργανισμός, αλλά και τα κράτη που το συγκρατούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής, είναι ικανό να προσφέρει οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Λάθος όμως είναι και το σκεπτικό της ιτοπάθειας για το αν μπορεί ο λαός να αγωνιστεί αυτοτελώς απέναντι σε τέτοιες συνθήκες ενός υπεριαλιστικού πολέμου. Πάλι οι συνθήκες της εποχής μας το αποδεικνύουν. Οι Μπολσεβίκοι στη Ρωσία ήταν το μοναδικό, ένα από τα δύο μάλλον σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη που κατά πλειοψηφία τάχθηκε ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Ξεκινώντας ο πόλεμος ήταν τραγική μειοψηφία στο εσωτερικό της χώρας. Μπόρεσε ακριβώς λόγω της επαναστατικής του της στρατηγικής και του γεγονότος και των ιτών φυσικά από και η Τσαρική Αυτοκρατορία να οργανώσει και να οργανώσει την Οκτωβριανή Επανάσταση και να τη διατηρήσει στη συνέχεια τόσο απέναντι στην εχώρια αντεπανάσταση όσο και απέναντι στην υπεριαλιστική εκστρατεία 14 κρατών ανάμεσα στα οποία και το ελληνικό. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι κανένας αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων δεν μπορεί να σταθεί όρθιος απέναντι στην οργανωμένη μαζική δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, ειδικά όταν αυτό είναι εξοπλισμένο με την επαναστατική θεωρία και έχει ξεκάθαρη επαναστατική στρατηγική. Όπως όμως οι επιλογές της ελληνικής αστικής τάξης, έτσι παρόμοιες και οι επιλογές των εργατών, των φτωχών αγροτών και των λαϊκών τμήματων των μεσαίων στρωμάτων της πόλης καθορίζονταν, όπως καταλάβαμε, από την οικονομία και τις επιπτώσεις της σε κοινωνικό επίπεδο. Στα χρόνια του πολέμου, τα καπιταλιστικά κέρδη κλιμακώθηκαν πάντα εις βάρος εργατικής τάξης. Η ένταση της κερδοσκοπίας με την εσχροκέρδρια στις τιμές των βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης και η παράλληλη βαριά φορολογία για τις ανάγκες του πολέμου προκάλεσαν ισχυρά ρήγματα στην αστική προπαγάνδα, διευκόλυναν τον απεγκλωβισμό του εργατικού κινήματος από τον κυβερνητικό έλεγχο και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Ως προς αυτό είναι χαρακτηριστική η επικράτηση των εκπροσώπων του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος στη διοίκηση της ΓΕΣΕ, παρά τις επεμβάσεις και την καταστολή του καπιταλιστικού κράτους. Το ίδιο χαρακτηριστικές είναι και οι εργατικές κινητοποιήσεις με αντιπολεμικό προσανατολισμό, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ιδίως στη διάρκεια του 1921. Σχετικά με τα μεσαία στρώματα των πόλεων,
Ενώ η πολιτική της κυβέρνησης των φιλελευθέρων συσπήρωνε μικροεπιχειρηματίες και μικροιδιοκτήτες, λόγω των πολεμικών επιτυχιών, μέχρι το 20 τουλάχιστον, και των αστικών μεταρρυθμίσεων που προώθησε, τροφοδότησαν παράλληλα και αντιδράσεις μικροαστικών στρωμάτων που συνθλίβονταν από τη μεγέθυνση των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Μικροαστοί όντως εναντιώθηκαν σε επιπτώσεις του πολέμου και της ξένης επέμβασης ήδη από το 16-18. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ανταρσίες του ελληνικού στρατού το 18 και οι επίστρατοι, χωρίς ωστόσο το περιεχόμενο αυτός της αντίδρασης να αποδεσμεύεται από το σύνολο των αστικών πολιτικών δυνάμεων και κατά προέκταση να παράγει κάποιο ανατρεπτικό πολιτικό αποτέλεσμα, και αυτό είναι ένα πολύ βασικό συμπέρασμα για την περίοδο. Όμως αυτά τα στρώματα που στράφηκαν ενάντια στην κυβέρνηση των φιλελευθέρων πολύ σύντομα απογοητεύθηκαν από την ακύρωση των υποσχέσεων της φιλοβασιλικής συνασπισμένης Ηνωμένης Αντιπολίτευσης για τερματισμό του πολέμου στη Μικρά Ασία και εξασφάλιση της επιβίωσής τους. Η κήρυξη της στρατιάς την άνοιξη του 21 για να καταληφθεί η Άγκυρα αποτέλεσε για αυτά τα στρώματα ιδίως μια συνταρακτική διάψευση, ένα πραγματικά τραυματικό σοκ. Όσον αφορά τους φτωχούς αγρότες, παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν από τους νόμους κυρίως του κόμματος των φιλελευθέρων το 17 και το 20, η διαδικασία διανομής των γεών δεν ολοκληρώθηκε, όχι μόνο λόγω της μικρασιατικής εκστρατείας, γιατί συνήθως αυτό είναι το επιχείρημα της αστικής ιστοριογραφίας, αλλά και των έντονων αντιδράσεων που προέβαλαν οι γεωκτήμονες εκείνη την περίοδο. Ταυτόχρονα και οι αγροτικές οικογένειες πλήττονταν από τη βαριά φορολογία, τη στιγμή μάλιστα που έπρεπε, όπως είδαμε, να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγροτικής εργασίας χωρίς τη συνεισφορά των επιστρατευμένων μελών τους. Σε όλα τα προηγούμενα πρέπει να ανοιχνεύσουμε και τις βαθύτερες αιτίες του κλιμακόμενου φαινομένου της ανυποταξίας και λιποταξίας κυρίως στις αγροτικές περιοχές, όπως και τις εξέγερσεις των Θεσσαλών αγροτών το καλοκαίρι του 21. Στην περίπτωση των θυμάτων πολέμου, των αναπήρων, των χειρών και των ορφανών, η αναντιστοιχία των πολεμικών δαπανών με τις δαπάνες για την περίθαλψη, τις συντάξεις εν τέλει για την επιβίωσή τους, κλώνησε την αστική προπαγάνδα περί εθνικής ενότητας και τροφοδότησε επίσης τις δικές τους αντιπολεμικές κινητοποιήσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Μάιο του 22, ο αποκλεισμός της Βουλής για την κινητοποίηση για τη διεκδίκηση ανθρώπινων συντάξεων, που υποστηρίχθηκε και από τα εργατικά σωματεία και από άλλες εργατικές οργανώσεις. Στα πρόσωπα των θυμάτων πολέμου, οι στρατιώτες του μετόπου αντίκριζαν μια ζωφερή προοπτική του μέλλοντος, του δικού τους και των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα, ειδικότερα όσοι προέρχονταν από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, επηρεάζονταν από τις συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών τους, όπως και από τη συμπεριφορά των αξιωματικών απέναντί τους. Αυτή η αλληλεπίδραση, που είναι πολύ κομβική, του μετόπου με τα μετόπισθεν, στο πλαίσιο της παρατεταμένης επιστράτευσης και στρατολόγησή τους, όπως είδαμε σε τοπική γεωγραφική βάση, ενίσχυε τις συλλογικές διεργασίες. Φυσικά, η αγανάκτηση και η αντιπολεμική διαμαρτυρία είχε διαφορετικές ταξικές αφετηρίες και κατά συνέπεια διαφορετικές πολιτικές απολύξεις, συνδεδεμένες με τη θέση κάθε κοινωνικού στρώματος στην παραγωγική διαδικασία. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι μικροαστοί και οι αγρότες μικροιδιοκτήτες βίωναν την καπιταλιστική καταπίεση με διαφορετικό τρόπο από την εργατική τάξη και αναζητούσαν τη λύση εντός του αστικού πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό στράφηκαν κυρίως προς τις λιποταξίες και τις ανυποταξίες, που εξέφραζαν ένα μικροαστικό πολιτικό, ας το πούμε, μια μικροαστική πολιτική στάση, ειδικότερα το διάστημα του 2022. Από αυτή την άποψη, η λιποταξία και η νυποταξία, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, φανέρωναν με μια ανεπιθυμία για αλλαγές, αλλά συμπεριλάμβαναν αντιφατικές στάσεις και αξίες. Ως μορφές αντίδρασης σε επιστρατεύσεις, δεν κατέληξαν σε μια αμφισβήτηση της αστικής εξουσίας, αν και δημιουργούσαν όντως προβλήματα στη μικρασιατική εκστρατεία. Μάλλον συνιστούσαν, αρχικά τουλάχιστον, και ένα τρόπο άσκησης πίεσης, ένα είδος διαπραγμάτευσης με το φορέα που θεωρητικά αντιστρατεύονταν, δηλαδή με το ίδιο το αστικό κράτος. Ταυτόχρονα, οι συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις, από την ίδια τους τη θέση στην καπιταλιστική παραγωγή και κοινωνία, ταλαντεύονταν ανάμεσα στο στρατόπεδο των θητών και των θυμάτων της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Η καταστροφική δεκαετία των πολέμων ριζοσπαστικοποίησε ένα σημαντικό μέρος τους, οι οποίοι διακρίνονταν πλέον από ένα αντιπλουτοκρατικό μένος, χωρίς ωστόσο να διαθέτει αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση και κοινωνική δράση. Έτσι, σε μια χρονική στιγμή που εμφανίστηκαν σημάδια αποσταθεροποίησης της αστικής εξουσίας, όπως τονίστηκε ειδικότερα από τις εκλογές του 20 και έπειτα, κυρίως το πρώτο εξάμηνο του 21, η συμμετοχή των αγροτών και των μεσαίων στρωμάτων της πόλης σε αντιπολεμικές διαμαρτυρίες στα εδάφη του ελληνικού καπιταλιστικού κράτους και σε ανταρσίες
βραχίδιες βέβαια, στο μικρασιατικό μέτωπο, τους έφερναν αντικειμενικά σε επαφή με την εργατική τάξη και τον πολιτικό της φορέα, το ΣΕΚΙ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κλιμακώνοντας τους φόβους της καπιταλιστικής εξουσίας για τη διαμόρφωση μιας αντικαπιταλιστικής κοινωνικής συμμαχίας σε περίπτωση ήττας της στην υπεριαλιστική μικρασιατική εκστρατεία. Όπως όμως και σε όλες τις άλλες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και εξεγέρσεις περιόδου, η στάση των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και κατά προέκταση τα όρια της αντιπολεμικής τους διαμαρτυρίας δέχονταν την ισχυρή επιρροή της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο βασικές τάξεις της καπιταλιστικής κοινωνίας, την καπιταλιστική και την εργατική. Αναφορικά με την εργατική τάξη, η όποια ορίμανσή της εκείνη την περίοδο συντελούνταν σε συνδικαλιστικό και σε πολιτικό επίπεδο. Για την ακρίβεια, η πολιτική συνειδητοποίηση και η συνδικαλιστική δράση ενοποιούνταν σε μια ενιαία διαδικασία ταξικής συνειδητοποίησης. Η άνηση κατανομή των πολεμικών θυσιών όθησε τμήματα της εργατικής τάξης να συνδέσουν τους εργοδότες και την ταξική εκμετάλλευση με την κυβέρνηση και το πολιτικό καθεστώς που ευνοούσε την εκμετάλλευση αυτή σε καιρό ειρήνης αλλά και σε καιρό πολέμου. Ως αποτέλεσμα, υπό την επίδραση και της Οκτωβριανής Επανάστασης και των άλλων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και εξεγέρσεων, πολλοί εργάτες ριζοσπαστικοποιήθηκαν και αμφισβήτησαν το σύνολο των αστικοπολιτικών δυνάμεων. Οι απόψεις των πιο συνειδητοποιημένων εργατών σε συνθήκες διεξαγωγής ταξικής πάλης, σε περίοδο πολέμου, πυροδότησαν αντιστάσεις στην καπιταλιστική εξουσία, τόσο μέσα στα εργοστάσια, όσο και στις γραμμές του μετώπου. Με τη δράση τους, οι επαναστάτες εργάτες επεδρούσαν ιδεολογικά και πολιτικά και σε λαϊκά στρώματα. Για παράδειγμα, τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι, οι χείρες και τα ορφανά και οι στρατιώτες παλαιών κλάσεων που σταδιακά ορίμαζαν πολιτικά, πρωτοστάτησαν σε αντιπολεμικές διαμαρτυρίες μαζί με την εργατική τάξη. Ωστόσο, σε καμία φάση, και αυτό είναι ένα βασικό συμπέρασμα, της μικρασιατικής εκστρατείας, η αντιπολεμική λαϊκή δράση δεν εκφράστηκε με ένα πανελλαδικό επαρχιακό κύμα και πολύ περισσότερο δεν κορυφώθηκε σε ένα κίνημα στην κατεύθυνση ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο μέτωπο δεν υπήρχε ένα ξεχωριστό κέντρο στρατιωτικής διοίκησης, όπως για παράδειγμα στη Ρωσία το 17. Βέβαια, το εύρος και κυρίως το πολιτικό βάθος της λαϊκής αντιπολεμικής διαμαρτυρίας ήταν και αποτέλεσμα της στρατηγικής του ΣΕΚΕ, το νεαρό εργατικό κόμμα. Το νεαρό κόμμα της εργατικής τάξης. Τάχθηκε αρχικά αποφασιστικά απέναντι στην υπεριαλιστική μικρασιατική εκστρατεία. Σε μια πορεία, όταν τα διέξοδα της εκστρατείας πληθαίναν, η πολεμική κόπωση κατέβαλε τα εργατικά λαϊκά στρώματα, κατόρθωσε να οργανώσει τους αγώνες της εργατικής τάξης και να πρωτοστατήσει την αντιπολεμική διαμαρτυρία των φτωχών αγροτών, των επίστρατων, των κληρωτών και των θυμάτων πολέμου. Όμως, το κρίσιμο διάστημα κορύφωσης της λαϊκής αντιπολεμικής δράσης και των αδιεξόδων της καπιταλιστικής εξουσίας την άνοιξη καλοκαίρι του 21, η καπιταλιστική καταστολή έγινε ασφυκτική, η επαναστατική θύελα που είχε αρχικά ξεσηκώσει η Οκτωβριανή Επανάσταση υποχώρησε και αναθερμάθηκαν και επεκτάθηκαν οι θέσεις της σοδημοκρατικής πτέρυγας του ΣΕΚΙ. Ως αποτέλεσμα, η πολιτική του τελευταίου σημείωσε επισογύρισμα, αντικαθιστώντας το στόχο του για σοσιαλιστική επανάσταση από το αίτημα της αποστράτευσης και του τερματισμού του πολέμου. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το εργατικό κίνημα περιορίστηκε σε ορισμένες οικονομικές κυρίως διεκδικήσεις και το κίνημα των στρατευμένων, όπως τονίστηκε, σε πασιφιστικά αιτήματα. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η μία πτέρυγα των αστικών πολιτικών δυνάμεων, η λεγόμενη και ως φιλοβενεζελική, κατόρθωσε να ελέγξει πολιτικές εξελίξεις έπειτα από την ήττα της υπεριαλιστικής μικρασιατικής εκστρατείας.